Σήμερα θα σου δείξω πώς να τοποθετήσεις την αντλία καυσίμου του Honda GTR 150 στο Malaguti Spectre 125GP για περισσότερη παροχή καυσίμου. Δώσε φαΐ καυσίμου στο Φάτομα να σηκωθεί σούζα. Ένα ακόμη επεισόδιο αναβάθμισης στο νούμερο 5 εδώ στο Phantom Duck μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck. Το παπί φάντασμα. Εδώ σου δείχνω πώς είναι η αντλία καυσίμου στον δικό μου Φάντομα, τον Phantom Duck, και σε κάθε Malaguti Spectre 125GP. Η παροχή του ρεύματος είναι από δεξιά και το σωληνάκι, η παροχή του καυσίμου προς τη μηχανή, είναι στο κέντρο προς τα μπροστά. Αυτές οι επόμενες 4 φωτογραφίες που σου δείχνω είναι από το επίσημο βιβλίο service του Malaguti που έχω, το οποίο βιβλίο στο δείχνω εδώ πάνω στην καρτέλα στο βίντεο που ανοίγει. Εάν κάνουμε zoom στη φωτογραφία, θα δεις ότι όντως, όπως και στο βίντεο μου πριν, από δεξιά στη μηχανή εδώ είναι το καλώδιο και από κεντρικά μπροστά είναι το σωληνάκι που πάει προς τη μηχανή. Για να βγάλουμε την αντλία, αποσυνδέουμε το σωληνάκι και αποσυνδέουμε μετά το καλώδιο και την τραβάμε έξω. Όπως βλέπεις, αυτή εδώ είναι μια αντλία από Honda GTR 150 που την έχουμε ήδη βάλει σε ένα ολόγιο μηχανάκι με το Malaguti Spectre 125GP, το οποίο μηχανάκι λέγεται Russi Flash 150i. Η αντλία είναι διαφορετική και πρέπει να βρούμε τρόπο να συνδέσουμε το καλώδιο αλλά και τη σωλήνα του καυσίμου. Εδώ σου δείχνω πως είναι το σωληνάκι του Malaguti Spectre 125GP. Και εδώ σου δείχνω την παντέτα που έγινε με απλό λαστιχένιο σωλήνα και τσεμπέρια, και ο σωλήνας αυτός φτάνει μέχρι το σώμα του injection στη μηχανή. Και επίσης πρέπει να γίνει πατέντα και με το καλώδιο, αφού η φύσα του Malaguti Spectre 125GP δεν μπορεί να κουμπώσει στην αντλία του Honda GTR 150. Αυτό που κάνουμε είναι ότι κατασκευάζουμε αυτή την πατεντάδικη ένωση που από τη μία μεριά κουμπώνει στη φύσα του Malaguti Spectre 125GP και από την άλλη στη λήψη της αντλίας του Honda GTR 150. Εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο, σπάσ' το κουμπί το like άμα τα βάσανα και γράψε ένα σχόλιο και κάνε και μια εγγραφή, και σε περιμένω στο επόμενο βίντεο. Να είσαι εκεί.